Κύριε Μητσοτάκη, παρακαλώ, θα έχω το λόγο για 2 ή 3 λεπτά για να αναφερθώ σε αυτά το οποίο είπατε προσωπικά για μένα. Θα κάνω ό,τι πρέπει, κύριε Τζαβάρ, διότι δεν είναι ομιλία και λυπάμαι πάρα πολύ που το θέτετε. Θέλετε να κατέβω κάτω να μιλήσω και για την απλή αναλογική να κάνω ομιλία. Σας παρακαλώ πολύ, το αντιληφθήκατε. Αν ήθελα να κάνω ομιλία θα είχα κατέβει, βεβαίως το γνωρίζω πολύ καλά. Μη συγχύζεστε τόσο πολύ και ακούστε με προσοχή την απάντηση. Έτσι. Πίστευα, κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ότι δεν θα υιοθετούσατε σήμερα σε αυτή την κορυφαία διαδικασία την πολιτική αθλειότητα, την οποία ελάχιστα κεντρικά στελέχη της παράταξής σας επί 20 μέρες, μη μουρμουράτε να τα ακούσετε όλα, την πολιτική αθλειότητα την οποία κεντρικά στελέχη της παράταξής σας μαζί με ένα μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου συντεταγμένου. Παρακαλώ πολύ, σταματήστε. Να ακούσετε. Λοιπόν, κύριε Τζαβάρα, εγώ θα πάρω το λόγο από εδώ και θα προεδρεύσει άλλος. Κύριε Τζαβάρα, μιλάμε για προσωπικό θέμα που ετέθη. Εγώ θα κατέβω και θα μιλήσω κάτω. Κύριε Τσαβάρα, ωραία. Λοιπόν, θα πάρω το λόγο και θα μιλήσω από κάτω και θα προεδρεύσει άλλος πρόεδρος μέχρι τέλους. Εντάξει. Κύριε Αυγενάκη, σταματήστε διότι εκτίθεστε. Παίρνω το λόγο ως ομιλητή. Ως πρόεδρος της Βουλής μπορώ να πάρω το λόγο όποτε θέλω για 15 λεπτά αφού δεν έχω μιλήσει προηγούμενα. Το καταλάβατε? Ντροπή σας. Κάνατε λάθος, το οποίο σε λίγο θα το εισπράξετε. Έχω δικαίωμα ως πρόεδρος της Βουλής να πάρω το λόγο και να μιλήσω, έτσι, ακριβώς γιατί υπάρχει θέμα πολιτικής αθλειότητας για την οποία επί 20 μέρες, επαναλαμβάνω, κεντρικά στελέχη της παράταξής σας εν ώψη της μεγάλης αμηχανίας και νευρικότητας για το τι έρχεται και το τι θα υπάρξει μέσα σε αυτή τη Βουλή, διακινούσατε απίστευτα πράγματα με μεγάλη επικινδυνότητα για τη δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, αυτή η Βουλή λειτουργεί με 300 βουλευτές και λειτουργεί σε κατάσταση από το 12 ιδιότυπη, για την οποία χρειάστηκε να νομολογήσει μάλιστα αρκετές φορές για την ύπαρξη ενός κόμματος της Χρυσής Αυγής που ταυτόχρονα από ένα σημείο και ύστερα βρίσκεται η ηγεσία του υπόδικη στο δικαστήριο, εγκαλούμενη για ηθική τουλάχιστον συμμετοχή ως εγκληματική οργάνωση. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Έχουν γίνει μόνο φέτος 800 ψηφοφορίες κατάρθρων, αν βάλετε, στα νομοσχέδιά μας και στα νομοσχέδια από την αρχή μέχρι τέλους και κατάρθρων. Ουδέποτε έχει τεθεί ζήτημα από καμία πλευρά μη συνυπολογισμού του ψήφου και των 300 βουλευτών.
γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σε ερώτηση η οποία έγινε για το κατά πόσον είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής, απάντησα όπως θα έπρεπε οποιοδήποτε πρόεδρος της Βουλής να απαντήσει. Δεν υπάρχουν εντός της Βουλής ευπρόσδεκτοι και μη ευπρόσδεκτοι ψήφοι. Δεν έχουμε μιλήσει με τη Χρυσή Αυγή σε κανένα επίπεδο. Ούτε ο Πρωθυπουργός που μίλησε με τους αρχηγούς, ούτε εγώ είχα μιλήσει με κανέναν, ούτε κανένας άλλος. Δεν γνωρίζουμε τις θέσεις της Χρυσής Αυγής επί του θέματος και ως εκ τούτου περιμένουμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν τις απόψεις τους. Αν αυτή δεν είναι δημοκρατική θέση ευθύνης, ταυτόχρονα τονίζοντας και είναι μέσα σε αυτό που κατάθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν διάβασε όλη τη δήλωση, η οποία είναι και πάλι η μισή, ταυτόχρονα τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση αυτά τα οποία απάντησα δεν αποτελούν πρόσκληση προς τη Χρυσή Αυγή. Ήταν μέσα στο κείμενο που δεν διάβασε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι κάνατε λοιπόν επί 20 ημέρες? Διακινήσατε την πολιτική αθλειότητα ότι προσδοκούσαμε ως κυβέρνηση, ως πλειοψηφία, συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Και βεβαίως ήρθε η συζήτηση εδώ για να φανεί ότι η Χρυσή Αυγή συμπαρατάσσεται με το μέτωπο των δυνάμεων που θα καταψηφίσουν την απλή αναλογική. Αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά, όπως αντελήφθη και ο κύριος Κουμουτσάκος τώρα που σας μιλάει, διότι και αυτός είχε προσχωρήσει στην ίδια άποψη, την προπαγάνδιζε ως εκπρόσωπό σας επί 20 μέρες εναντίον της δημοκρατικής πλειοψηφίας αυτής της Βουλής. Και θα έπρεπε να ντρέπεστε πολιτικά. Έτσι, λυπάμαι πάρα πολύ. Να ξέρετε, εν όψη του ότι αυτή η Βουλή με μια σημαντική πλειοψηφία για πρώτη φορά θα αποφασίσει τον εκλογικό νόμο της απλής αναλογικής, εν όψη αυτής της πραγματικότητας μετέρχεστε και υιοθετείτε, σας λέω με κατάπληξη σας άκουσα, αυτή την πολιτική αθλειότητα την οποία ξεκίνησαν κεντρικά στελέχη του κόμματός σας σε πλήρη συνεργασία με γνωστά δημοσιογραφικά παπαγαλάκια της δημοσιογραφικής αληθείας. Είναι λυπηρό ότι μιλώντας για θεσμικά θέματα και για τη δημοκρατία υπάρχει μια σύμπλευση των πιο ακραίων οριακών αντιλήψεων, επαναλαμβάνω ελάχιστων, αλλά κεντρικών στελεχών που διακινούν πολιτική αλητεία σε συνεργασία με δημοσιογραφική αλητεία για αυτά τα θέματα. Είναι δραματικό. Γράφτηκαν πράγματα αυτές τις 20 μέρες που θα έπρεπε από αυτό το βήμα να τα αποδοκιμάσετε και να πείτε ότι βεβαίως εδώ γίνεται μια δημοκρατική συζήτηση, πειθόμαστε, ανταλλάσσουμε απόψεις, συνθέτουμε, αντιπαρατηθέμαστε και από εκεί και ύστερα βγαίνουν τα αποτελέσματα με βάση τα οποία γίνεται η νομοθέτηση και κινούμαστε. Και όχι ότι όλο αυτό το σχέδιο, τάχατές μου, ήταν ένα σχέδιο σε συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή. Κοιτάξτε κύριε Μητσοτάκη, για να εξηγούμαστε, ως άτομα εμείς εδώ μέσα, ένας από εμάς και ως παράταξη και ως ευρύτερη παράταξη έχουμε δώσει αυτές τις δεκαετίες αγώνες και δίνουμε καθημερινά αγώνες με κόστος σε κάθε επίπεδο με το φασισμό και τους εκπροσώπους του. Και το ότι δεν έχουν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη οφείλεται στους δικούς μας αγώνες και όχι στη δικιά σας ατζέντα που τους έφερε εδώ μέσα. Αναπτύσσεται. Κάνατε λάθος. Μεγάλο λάθος. Πρέπει
πρέπει να σας γίνει μάθημα ότι με το φασισμό, με τις ακραίες απόψεις, με αυτή όλη την παράδοση και την ιστορία, όχι απλά δεν έχει καμία σχέση αριστερά, αλλά ουδέποτε συναλλάχθηκε και ουδέποτε είχε τέτοιο ορίζοντα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε και για εδώ και για όλη την Ευρώπη, που οι δικές σας αντιλήψεις δημιουργούν τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές, ομοφοβικές, ακροδεξιές αντιλήψεις σε όλες τις χώρες. Σας προκαλώ για δύο πράγματα και τελειώνω με αυτό. Και σας προκαλώ να απαντήσετε, διότι είστε άνθρωπος του διαλόγου και το ξέρω. Πρώτον, σας... Σας προκαλώ πρώτον. Ησυχάστε. Σας προκαλώ πρώτον. Εάν θεωρείτε ότι έχετε επιχειρήματα, να υποβάλλετε πρόταση εναντίον Μομφής, εναντίον του Προέδρου της Βουλής. Τώρα, δεύτερο... Σας προκαλώ... Ηρεμήστε. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Σας προκαλώ απολύτως να καταδικάσετε όλο αυτό το αφήγημα που στήσατε, διότι η ίδια η έκβαση της συζήτησης εδώ μέσα απέδειξε ποιες δυνάμεις συμπορεύονται με ποιες δυνάμεις έναντι της απόφασης απλής αναλογικής. Μητσοτάκης έχει το λόγο. Κύριε Μητσοτάκη. Θα περίμενα, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, να υπηρετείτε το αξίωμά σας με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη συναισθηματική ένταση, πόσο μάλλον όταν αυτά τα οποία είπατε επιβεβαίωσαν απόλυτα αυτά τα οποία είπα εγώ. Σας ρωτώ λοιπόν και εσάς και τον Πρωθυπουργό, εάν συγκεντρώνατε 200 ψήφους με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, θα ίσχυνε ή όχι ο νόμος? Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Και όταν ο κύριος Κουρουπλής και τα διάφορα παπαγαλάκια του Μαξίμου διέρεαν αριθμητικούς υπολογισμούς που λέγανε ότι είμαστε στους 197, εννοούσαν ή δεν εννοούσαν? Σας παρακαλώ. Την ανάγκη ησυχία. Φιλοτιμία κάνετε. Την ανάγκη φιλοτιμία κάνετε. Και μιας και με ρωτάτε για την αξία της ψήφου, θέλω να σας θυμίσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Όταν, γιατί εδώ πέρα συζητάμε για αυξημένες πλειοψηφίες, διότι δεν υπάρχει ζήτημα δεδηλωμένης, όταν συζητάμε για αυξημένες πλειοψηφίες, κάθε ψήφος μετράει. Να σας θυμίσω ότι είπε ο Σταύρος Δήμας, ο οποίος αναζητούσε 180 ψήφους και είπε ανοιχτά ότι δεν ενδιαφέρεται να εκλέγει πρόεδρος με τη ψήφου της Χρυσής Αυγής. Γιατί δεν είπατε το ίδιο? Γιατί δεν είπατε το ίδιο και δώσατε αυτό το σοου υποκρισίας και δίθεν ευαισθησίας? Και να σας πω και κάτι. Κάτι τελευταίο. Σέβομαι και τιμώ τους αγώνες της αριστεράς κόντρα στο φασισμό και στη δικτατορία. Δεν ήσασταν οι μόνοι που πολεμήσατε. Λοιπόν, εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε?
Γιατί γελάτε, κύριοι, γιατί γελάτε, κύριοι, γιατί γελάτε. Και πέρασα τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου στην εξορία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, μαθήματα δημοκρατικής ευαισθησίας, η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή που έφερε τη δημοκρατία.